Νιώθω μια απογοήτευση. Όταν δεν μπορούν να λυθούν τέτοια ζητήματα που άπτονται μιας υπογραφής ενός υπουργού, θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε τεράστια ζητήματα και προβλήματα. Να πω ότι έχουν γίνει κάποια βήματα, ναι. Βήματα όμως πολύ μικρά και αργά. Σημειώστε αυτό που θα σας πω. Τα Χριστούγεννα και τα Χριστούγεννα θα έχουμε εκατοντάδες αστέγους στους δύο δήμους του σεισμόπληκτους, Αρχανών Αστερουσίων και Μηνώ Απεδιάδος. Και εδώ πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Πρέπει να τα πούμε και να τα αναδεικνύουμε καθημερινά. Μπάχε κάποιοι βάλουν μυαλό. Εάν κάνετε ένα ρεπορτάζ στους δύο εμπλεκόμενους δήμους, θα δείτε ότι το κράτος είναι απόν. Ακόμα και από τη σύντηση και από τη στέγαση. Αλλά να σταθώ σε αυτά που είπατε, που εμπεριέχονταν και στις επίκαιρες ερωτήσεις χθες. Έχει πει ο κύριος Υπουργός ότι θα γίνει αναστολή ΦΠΑ, ΕΦΚΑ, έμφυα, υποχρεώσει την εφορία. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε, κυρία Δουλγεράκη, δεν έχει εκδοθεί καμία απόφαση, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούν να πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα, αυτοί οι άνθρωποι, σε αυτούς τους ανθρώπους να δημιουργείται ένα χρέος με τόκους και προσαυξήσεις, και θα δούμε αν το επόμενο διάστημα, αυτό που μας είπε χθες ο Υπουργός, ότι αυτή τη βδομάδα θα βγει αυτή η απόφαση. Περιμένουμε κυρία Ρουγεράκη να δούμε. Αυτό είναι το ένα θέμα. Αν και για άλλη μια φορά, όσο και αν βαρεθεί ο κόσμος να μ' ακούει, θα τα λέω. Εγώ δεν συμφώνησα ποτέ με την αναστολή πληρωμών. Και είχαμε κάνει και συγκεκριμένη πρόταση, επειδή είπατε μια κουβέντα στον πρόλογο σας. Πέστε μου τώρα, κυρία Δουλγεράκη, μετά από 5 μήνες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους, πού θα βρουν τα χρήματα να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις μετά από 5 μήνες. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Γι' αυτό, κυρία Δουλγεράκη, ζητήσαμε να γίνει η μερική διαγραφή του χρέους, τόκων δηλαδή και προσαυξήσεων κλπ. Ρύθμιση μακροπρόθεσμη στο υπόλοιπο χρέος και βέβαια οι επιστρεπτές προκαταβολές να γίνουν μη επιστρεπτές. Το λέω για άλλη μια φορά. Άφησε χθες ένα παραθυράκι ο κύριος Βεζιρόπουλος. Ναι. Δεν ξέρω όμως εάν και εφόσον κατάλαβε χθες το μέγεθος του προβλήματος. Για τους εργαζόμενους. Είχαμε πει ότι από την πρώτη στιγμή ότι είχαν παραμείνει και παραμένουν ακόμα και σήμερα στο έλεος του Θεού. Εργαζόμενοι που έχασαν τη δουλειά τους λόγω των σεισμών, επιχειρηματίες που δεν μπορούν να επιβιώσουν γιατί έκτισαν οι επιχειρήσεις τους, δεν φτάνει η αρρωγή. Είχαμε πει για ένα επίδομα ειδικού σκοπού με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από τους εργαζόμενους. Χθες μου είπε ο Υπουργός ότι θα τις επόμενες αμέσως ημέρες, δηλαδή εκτιμώ μέχρι την Παρασκευή, θα εκδοθεί η απόφαση για το επίδομα ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους με πλήρη τα 5.34 με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Για δε τους επιχειρηματίες που ζητήσαμε με ημερομηνία έναρξης από πότε, από τις 27. Ζητήσαμε αναδρομική ισχύ, από τις 27 Σεπτέμβρη. Το δέχτηκε δεν αυτό. Νοείται μετά από ένα μήνα που αυτοί οι άνθρωποι, πιστέψτε με κυρία Δουλγεράκη, έχω δεχτεί άπειρα, όπως εσείς πιστεύω, τηλεφωνήματα από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πάρει την επιδότηση ενοικίου, δεν μπορούν να δώσουν 2-3 ενίκια για να βρουν σπίτι να μείνουν και αυτή τη στιγμή είναι με μηδενικό εισόδημα. Άρα μετά από ένα μήνα ευελπιστώ ότι τουλάχιστον θα έχει αναδρομική ισχύ η υπουργική απόφαση που θα βγει. Ευελπιστείτε. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν διευκρίνησε ο κύριος Βεσιρόπουλος, αν δηλαδή θα έχει αναδρομική ισχύ από 27 του Σεπτέμβρη. Ναι, ελπίζω να κατάλαβε από την τοποθέτησή μου ότι είναι επιτακτική ανάγκη. Γιατί αν το είχε καταλάβει από την αρχή η κυρία Δουλγεράκη, δεν θα μιλούσαμε σήμερα για αυτό το θέμα. Έπρεπε μετά από ένα μήνα ήδη έπρεπε να έχει τακτοποιηθεί ένα τέτοιο ζήτημα που άπτεται της επιβίωσης, αν θέλετε, 300-400 εργαζομένων που έχασαν τη δουλειά τους. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Για δε τους επιχειρηματίες, πέρα από το προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία, από το πρόγραμμα αρρωγή κλπ., που και σε αυτό υπάρχει πρόβλημα, θα σας πω δύο κουβέντες παρακάτω, δεν δεσμεύθηκε ότι θα δώσει το επίδομα ειδικού σκοπού, το επίδομα μάλλον αλληλεγγύης, αυτό που έχει δοθεί σε άλλες σεισμόπληκτες και πλημμυροπαθείς περιοχές, των 4-5 χιλιάδων ευρώ ανά επιχείρηση,
για να μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι να επιβιώσουν, γιατί όπως πολύ καλά ξέρετε έχασαν τις επιχειρήσεις τους και δεν πρόκειται να λειτουργήσουν ούτε το αμέσως επόμενο διάστημα. Είναι ένα θέμα που θα το δούμε και τις επόμενες μέρες. Κυρία Δουλγεράκη, η ερώτηση, η χθεσινή επίκαιρη, είχε επικεντρωθεί σε δύο πολύ σοβαρά ζητήματα. Το ένα ζήτημα ήταν για ποιο λόγο ζητήσαμε από τον Υπουργό να ελέγξει για ποιο λόγο δεν έχει καταβληθεί ακόμα η πληρωμή σε πολλές περιπτώσεις δικαιούχων της προκαταβολής στεγαστικής συνδρομής και να προχωρήσει άμεσα σε αυτή την καταβολή. Ο κύριος Υπουργός αρκέστηκε να μου πει ότι μα ξέρετε από την πρώτη στιγμή και άρχισε εκεί να μου λέει για κάποια εκατομμύρια και πράγματι είναι αλήθεια ότι γιατί ναι το ξέραμε αλλά το είδαμε και από τις πράξεις που έχουν γίνει ότι ναι μόνο που άλλοι παίρνουν και άλλοι δεν παίρνουν ναι, γιατί ναι, το αρρωγή παρουσιάζει άλλο, προβλήματα πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα. Μας είπε ο ίδιος ο Υπουργός ότι κοιτάξτε εγώ έχω δώσει 18 εκατομμύρια είναι αλήθεια αυτό. Βεβαίως είναι αλήθεια για αυτό που λέτε και γι' αυτό εμπεριεχόταν ερώτηση συγκεκριμένη στην επίκαιρη για ποιο λόγο δεν έχει καταβληθεί ακόμα η προκαταβολή στεγαστική συνδρομή σε αρκετούς δικαιούχους. Είναι ένα ζήτημα που μας υποσχέθηκε ότι τις επόμενες μέρες τοποθετήθηκε ως αναφορά τη γραφειοκρατία, κάποια προβλήματα που προβλήματα δεν υπάρχουν από πλευράς δικαιούχων διότι το έχουμε ελέγξει πολλά κυρία Δουλγεράκη και με τηλεφωνήματα στους λογιστές τους που μας διαβεβαιώνουν ότι οι αιτήσεις τους είναι καθόλου ακεραίες. Ακούστε τώρα, εάν πούμε ότι έχουμε 7.000 σπίτια, εγώ θα πω 6. 6 κατεστραμμένες οικίες που δικαιούνται στεγαστική συνδρομή. Βάλτε ένα μέσο όρο από 10.000, γιατί ξεκινούν από τα 3, 8, 13. Αν βάλουμε ένα μέσο όρο των 10.000 ευρώ, θα δείτε ότι βγαίνει ένα ποσό των 60 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε τα 18 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνουν ούτε, είναι ψίχουλα. Μας λείπουν περίπου 42 εκατομμύρια για να γίνει, για να δοθεί προκαταβολή σε όλους τους δικαιούχους που έχουν υποβάλει αίτηση. Το άλλο ζήτημα, κυρία Δουλγεράκη, που θέσαμε είναι να δοθεί άμεσα σε συμπολίτες μας η δυνατότητα στεγαστικής συνδρομής που είτε λόγω ανωτέρας βίας, θάνατος, ιδιοκτήτη, είτε μη έγκαιρης ολοκλήρωση διαδικασιών μεταβίβασης περιουσίας, είτε μη έγκαιρης αποδοχής κληρονομιάς, αδυνατούν να υποβάλουν την αίτηση. Προσπάθησα να το πω όσο πιο απλά μπορούσα στον κύριο Υπουργό. Γιατί άρχισε και μας έλεγε ο κύριος Υπουργός, μα υπάρχουν τέτοιοι ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν είχαν κάνει αποδοχή κληρονομιάς για να μην πληρώνουν φόρους κλπ. Είπαμε στον κύριο Υπουργό ότι εάν απεβίωσε ένας γονιός πριν 4 μήνες, 5 μήνες, 6 μήνες πριν τους σεισμούς ή μετά τους σεισμούς και το σπίτι του καταστράφηκε, οι κληρονόμοι του δεν μπορούν να μπουν στην αρρωγή. Άρα πρέπει να γίνει διορθωτική στο ε9, πρέπει δηλαδή να μας δώσει τη δυνατότητα ο Υπουργός. Μπορούμε να το κάνουμε, αλλά δεν ανοίγει το σύστημα. Να δείξει τη διαφοροποίηση που θα γίνει στο ε9 και αυτοί οι άνθρωποι να μπουν στην στεγαστική συνδρομή. Και το τελευταίο, κυρία Δουλγεράκη, που είναι και το πιο ουσιαστικό, δεν μπορούσε να καταλάβει ο κύριος Υπουργός ότι όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι άστεγοι, οι οποίοι φιλοξενούνται, οι οποίοι μένουν σε ξενοδοχεία, η γραφειοκρατία είναι γάγρενα. Είναι δυνατόν μέχρι τις 15 του μήνα να προλάβουν, 15 Νοεμβρίου, να διεκπεραιώσουν όλες αυτές τις υποχρεώσεις για να μπουν στη στεγαστική συνδρομή? Όχι. Όχι, κυρία Δουλγεράκη, σε καμία των περιπτώσεων. Ζητήσαμε λοιπόν, και σήμερα θα έχω και μια τηλεφωνική επικοινωνία με τους δύο εμπλεκόμενους δημάρχους που έχουν το σοβαρότερο πρόβλημα Μηνώα Παιδιάδος και Άρχανων Αστερουσίων, να κάνουν συγκεκριμένο αίτημα. Μην μας πει πάλι αύριο ο Υπουργός, μα ξέρετε, μα δεν είχα επίσημη πρόταση κλπ. Αν και πιο επίσημη πρόταση από μια επίκαιρη ερώτηση στο Κοινοβούλιο δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν προς το παρόν έχετε εισπράξει ένα όχι, ότι φτάνουν με οι προθεσμίες αυτές και περισσεύουν έτσι ειλικρινής, ώστε να κατατεθούν οι αιτήσεις. Για να είμαι ειλικρινής, είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία αμέσως μετά την διαδικασία που είχαμε στη Βουλή, τη συζήτηση που είχαμε στη Βουλή, ο κύριος Βεζιρόπουλος με τον κύριο Τριαντόπουλο, παρουσία μου,
μπορώ να το πω, και ζήτησε ο ίδιος ο κ. Βεζιρόπουλος, τον κ. Τριαντόπουλο, ότι ναι, υπάρχει ένα δίκαιο αίτημα, να υπάρξει μια αναβολή από τις 15 Νοεμβρίου, τουλάχιστον μια δίμηνη παράταση, για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να διορθώσουν είτε το ε9 ή να προβούν στις ενέργειες εκείνες που χρειάζεται. Άρα λοιπόν περιμένουμε εντός των ημερών να ξεκαθαρίσει αν θα δώσουν δίμηνη παράταση σε αυτό το 15 Νοεμβρίου, το οποίο λύγει για την υποβολή των αιτήσεων. Σταθείτε όμως τώρα, γιατί για εκείνους τους οποίους ακούγατε, σας το μετέφερα την προηγούμενη εβδομάδα στον αέρα που μας στέλναν οι άνθρωποι τα μηνύματα, για εκείνους οι οποίοι, γιατί τώρα είναι προκλητικό αυτό που λέει ο κύριος Βεσιρόπουλος, ξέρετε, δεν έχουν ε9, δεν έχουν κάνει αποδοχές κληρονομιάς κλπ, γιατί δεν θέλουν να πληρώνουν εφορία, για εκείνους τους άλλους οι οποίοι επίσης δεν μπορούν να μπουν στο αρρωγή, δεν μπορούν να καταθέσουν τα χαρτιά τους. Εκεί που τους ζητάνε συνεχώς πανοπρούκια και λάθη, διότι υπάρχουν λάθη. Με αυτή την έννοια το λέω, τα πανοπρούκια, για να μην παρεξηγηθώ και για να μην πάει το μυαλό κάποιου άλλου στο πονηρό. Σωστά, σωστά. Για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι λένε, μα εγώ έχω ε9, είχα ε9, υποβάλλω ε9, πληρώνω τον εμφυά μου, αλλά εμένα δεν με δέχεται αυτή την ώρα το αρρωγή, εγώ τι θα κάνω, γι' αυτά τι λέει, γιατί είπατε ότι και γι' αυτούς θα μιλούσατε. Γι' αυτό είπαμε, γι' αυτό κυρία Δουλειάκη, σωστά, απόλυτα, πολύ σωστά το λέτε και έτσι είναι, γι' αυτό είπαμε να ανοίξει η ΑΑΔΕ και να δεχτεί, να φανεί δηλαδή ότι η αλλαγή που έγινε στο ε9 είναι πλέον τεκμηριωμένη και να μπορεί να μπει στο αρρωγή. Ευελπιστούμε ότι το κατάλαβε ο Υπουργός. Άφησε, σας λέω, και σε αυτή την περίπτωση άφησε ένα παραθυράκι. Αλλά αυτό που με ενόχλησε εμένα, κυρία Δουλειράκη, είναι ότι είναι ανημέρωτη. Είναι ανημέρωτη για τα τεράστια προβλήματα και τα ζητήματα που δημιουργεί, όπως πολύ σωστά είπατε, η γραφειοκρατία, αλλά όχι μόνο η γραφειοκρατία. Δεν μπορεί να εξαγγέλεις παράταση, αναστολή πληρωμών, εξάμεινη και μετά να μην έχεις βγάλει την υπουργική απόφαση που χρειάζεται, την κοινή υπουργική απόφαση για το ΦΠΑ, τον ΕΦΚΑ, τον ΕΜΦΙΑ. Αυτή είναι αδυναμία, είναι ανικανότητα. Δεν είναι γραφειοκρατία. Όπως και το άλλο, κυρία Δουλειράκη. Είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνει ένας υπουργός ότι η 15η Νοεμβρίου δεν αρκεί να διεκπαιρεωθούν όλες αυτές οι υποχρεώσεις των ανθρώπων για να μπουν στη στεγαστική συνδρομή. Με συγχωρείτε, σας είπα προηγουμένως. Είναι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή μένουν σε Σκηνές, φιλοξενούνται, μένουν σε ξενοδοχεία. Η πρόσβασή τους ηλεκτρονική, αν θέλετε, είναι, σε υπηρεσίες είναι δύσκολη. Άρα πρέπει λίγο να απλοποιηθεί το σύστημα και να απλοποιηθούν όλα αυτά για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να τύχουν τις υποχρεώσεις που έχει το κράτος αυτή τη στιγμή να τους προσφέρει. Κύριε Βαρδάκη, το είπατε στην αρχή και είπατε, σημειώστε το, γιατί εδώ θα είμαστε. Πρώτα ο Θεός, λέω εγώ, έτσι, καιρού, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος θα είμαστε εδώ, ότι θα πάνε Χριστούγεννα και εκατοντάδες άνθρωποι δεν θα έχουν σπίτι. Έτσι ακριβώς. Γιατί όλα αυτά τα οποία μου λέτε εκεί φτάνουν. Στην δεν πρώτη θέλω σας να γίνω μάντης κακών, αλλά η πορεία ένα μήνα τώρα όλων αυτών των διαδικασιών που, όπως σας είπα, έχουν γίνει, δεν μηδονίζω τίποτα, έχουν γίνει βήματα, αλλά αργά, όχι σταθερά, αργά, και βήματα που έπρεπε να είναι άλματα, όχι βήματα. Και βλέπουμε και σήμερα, μετά τις επίκαιρες αυτές ερωτήσεις, μετά την τοποθέτησή μας, ότι υπάρχει μια αδυναμία επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων. Δεν μπορεί να μεταφέρει το ένα υπουργείο την ευθύνη στο άλλο. Δεν μπορεί να μου λέει ο κύριος Βεζιρόπουλος χθες, ναι, αλλά πρέπει και το υποδομών να κάνουν το αίτημα στο υποδομών. Και όταν ξεκινήσαμε από το και εκείνος ο καινούριος υπουργός, ο οποίος κατέβηκε, ο Κύπριος, πώς τον λένε, ο κύριος Τηλιανίδης, ο οποίος είπε ότι όλα αυτά θα παληθούν πάρα πολύ γρήγορα. Ο κύριος Τηλιανίδης, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ένας άνθρωπος επικοινωνιακού χαρακτήρα. Επιτρέψτε μου να το πω. Τέλος πάντων, από την παρουσία του, αυτό που καταλάβαμε και με το να κατεβαίνει κλιμάκιο κάτω, ότι όλα αυτά πολύ σύντομα θα απαλληφόντουσαν και ότι θα προχωρούσαν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες, έτσι ώστε σωστά, οι άνθρωποι να μην έχουν αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν σήμερα. Κυρία Δουλγεράκη, όποιος δεν βιώνει το πρόβλημα δεν μπορεί να το λύσει. Να το πω απλά. Και σας το και επαναλαμβάνω. Είναι δυνατόν σήμερα να έχει βγει απόφαση. Να έχει βγει απόφαση, να έχει πάρθει απόφαση για την αναστολή ΦΠΑ, ΕΦΚΑ, ΕΜΦΙΑ, εφορίες κλπ. Και να μην έχει εκδοθεί ακόμα ένα μήνα μετά η υπουργική απόφαση. 27 Σεπτεμβρίου είχαμε τον πρώτο σεισμό, τον πρώτο φωνικό σεισμό. 28 του μήνα έκανε ανακοινώσει ο κύριος Πρωθυπουργός.
Ωραία, να δούμε τις ανακοινώσεις που έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός, να δούμε μετά από ένα μήνα, να τα λέμε δηλαδή πιο απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος, να δούμε τι ακριβώς έχει υλοποιηθεί. Και σας λέω, εγώ δέχτηκα το πρωί από τις 8 η ώρα, επειδή μάλλον είδαν την επίκαιρη ερώτηση χθες στη Βουλή, δέχτηκα 10 τηλέφωνα από τη, να σας πω και περιοχή, δεν έχω κανένα πρόβλημα, τη Μυρθιά. Και μου λένε, μα κύριε Βαρδάκη, εμείς δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Έχετε υποβάλει τα δικαιολογητικά σας, μήπως υπάρχει κάποιο λάθος? Όχι, μας έχουν διαβεβαιώσει οι λογιστές μας ότι όλα είναι στην εντέλεια, τακτοποιημένα και κατατεθειμένα. Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Αλλά σας λέω, όταν η δαπάνη υπολογιζόμενη είναι 60 εκατομμύρια και έχουν δοθεί 18 εκατομμύρια, προφανώς υπάρχει αδυναμία. Αλλά και επιτρέψτε μου τώρα να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Όταν δεν μπορεί ο Υπουργός να καταλάβει ότι 15 Νοεμβρίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών για την αρρωγή, δεν φτάνει. Και να σας πω και να σας δώσω και μια είδηση. Το τελευταίο. Για κάντε μια έρευνα να δείτε τι έγινε το Σαββατοκύριακο. Για δέστε αν μπορούσαν να μπουν στην διαδικασία με ηλεκτρονικό τρόπο στην αρρωγή. Δεν μπορούσαν το Σαββατοκύριακο. Είχα ρίξει την πλατφόρμα. Τώρα γιατί. Οι άνθρωποι τα λένε. Δεν χρειάζεται κανένα ρεπορτάζ. Ψάξτε το δημοσιογραφικά να το δείτε. Να το δείτε εσείς εκεί πάνω και να πάτε να το καταγγείλετε. Εγώ το είδα και θα το καταγγείλω. Και να τα καταγγέλλετε. Αλλά σας λέω το Σαββατοκύριακο. Και να μην το περιμένετε μετά από μια εβδομάδα. Έπρεπε ήδη να το είχατε καταγγείλει και να του πείτε που ήσασταν το Σαββατοκύριακο, κύριε. Δευτέρα ήταν χθες, κυρία Δουγεράκη. Σας λέω το Σαββατοκύριακο. Είχα ρίξει την πλατφόρμα. Δεν μπορούσε κανείς να μπει στο αρρωγή και τα λέμε στον αέρα. Γιατί δεν του τα είπατε του Βεσιρόπουλου στη Βουλή? Γιατί το πληροφορήθηκα τη Δευτέρα το μεσημέρι. Η ερώτηση ήταν 2 η ώρα. Εγώ το έμαθα 4 η ώρα. Μάλιστα. Τώρα τι να πω, με όλες αυτές τις. Όχι, κυρία Βουλή, εγώ μια γίνονται... τελευταία λέξη θα σας πω ότι εμείς δώσαμε μια υπόσχεση σε αυτούς τους ανθρώπους από την αρχή των σεισμών ότι και θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, σε ό,τι μας αναλογεί, αλλά δεν θα τους αφήσουμε και στο έλεος του Θεού. Αυτή την υπόσχεση θα την πάμε μέχρι τέλους. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Βαρδάκη.